Αλλά πρώτα το σημαντικό. Εμείς θα παράμε τον Τέφι. Το σημαντικό που πρέπει να δούμε και θα μας ανοίξει τα μάτια ο Ισίδωρος είναι η νέα κριτική του My Style Rocks. 8η σεζόν My Style Rocks έρχεται ανανεωμένο, δρυμύτερο, πιο δυνατό από ποτέ. Βρέθηκα στα παρασκήνια. Θα δούμε αλλαγές. Βλέπουμε το Στέλιο Κουδουνάρη, την Έλενα Χριστοπούλου και τον Γιώργο Καράβα. Αυτή είναι η κριτική μας επιτροπή φέτος. Και βλέπουμε για πρώτη φορά στο My Style Rocks bootcamp, και τη διαδικασία του bootcamp. Η κάθε υποψήφια παίκτρια ετοιμάζει ένα σύνολο δικό της, μια δική της ιδέα και έχει αυτή την ευκαιρία μπροστά στους τρεις κριτές να δείξει όλο της το ταλέντο. Καλά, θα δούμε πράγματα με και την θαύματα. Εικόνα. Θα ακούσουμε τραγούδια, γέλια, κλάματα, όλα αυτά στο bootcamp του My Style Rocks. Λοιπόν, και είναι επειδή τώρα η Μάρτζη πήγαινε από κάτι και μου λέει: Πες το. Και φυσικά θα το πω. Γιατί ο πόλεμος, ο υπόγειος που παίζεται στο My Style Rocks είναι τι γίνεται με τους στυλίστες, παιδιά. Τι γίνεται εδώ πέρα, νομίζω ότι αυτή η ευκαιρία και είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ο κλασικός φαν του My Style Rocks, παιδάκι μου, αλλά έχω παρακολουθήσει κατά καιρούς. Και να μην είσαι, φέτος θα γίνεις. Νομίζω με το bootcamp φέτος μπορεί και να γίνει. Ναι, γιατί ξέρετε, υπάρχουν τόσα ταλεντάκια που έρχονται στις οντισιόν και διεκδικούν μια θέση που τελικά δεν καταφέρουν να φτάσουν στο τέλος. Και τώρα θα παρακολουθήσουμε και θα γνωρίσουμε, νομίζω, φέτος καλύτερα και τις παίκτριες. Δεν μπαίνουν απλά μια μέρα στο γύρισμα. Ξέρει την ιστορία του, για ποιο λόγο πήγαν. Και νέο υλικό που δεν έχουμε ξαναδεί. Πρόσωπα που μπορεί να τελικά να μην περάσουν στη φάση, αλλά τελικά να μας απασχολήσουν για άλλο λόγο. Και δημιουργεί. Και Στέλιος Κουδουνάρης σταθερή αξία. Για πες, για πες. Ότι είναι, ναι, ο πυλώνας του My Style Rocks Στέλιος. Ότι το casting φέτος είναι μοναδικό. Είναι ότι τα κορίτσια είναι καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Είναι καλύτερα από κάθε άλλη φορά και πραγματικά θα δούμε και αγχωμένες παίκτριες, θα δούμε και έτοιμες παίκτριες, διότι το να σταθεί μπροστά στην κριτική επιτροπή, χωρίς να ξέρεις ποιοι είναι. Να κάτσεις μπροστά και να πεις ότι εγώ φόρεσα αυτό, πραγματικά δυσκολεύει το παιχνίδι και το κάνει πιο ανταγωνιστικό από ποτέ. Εγώ πάντως. Είναι πιο δύσκολο χρονιά με τη χρονιά, γιατί νομίζω ότι είναι 8 χρόνια και είναι υποψιασμένες και οι παίκτριες στο πώς θα παίξουν πια. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ. Ναι. Ποια ξέρουν τα πάντα, τι να κάνουν, τι να μην κάνουν. Βέβαια θα παίξει ρόλο σε αυτό το ότι είναι η πρώτη φορά που έχει αυτή τη σύσταση η επιτροπή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και οι δύο νέες προσθήκες. Και η Έλενα Χριστοπούλου που το έχει ξανακάνει και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Γιατί νομίζω ότι είναι αυτό που στην τηλεόραση τη ταιριάζει πιο πολύ. Και πολύ. Αυτό είναι και στο κομμάτι της. Και όλα τα άλλα κομμάτια της μόδας και τα προγράμματα με μόδα που έχουν να κάνουν. Τα οποία μπορεί να το κάνει εξαιρετικά. Όπως και ο κύριος Καράβας που νομίζω Ο Γιώργος Καράβας. Πόσο σέβεσαι πια. Ναι, ρε παιδί, μόνο ο Γιώργος Καράβας. Ωραία, για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Εγώ βασίζομαι στο τέλειο που κάθε. Ναι. Φορά, σε κάθε επεισόδιο μας εκπλήσει με τα σχόλιά του, με τη σοβαρότητά του, αλλά και με την, και με την αυστηρότητα. Πολύ αυστηρό. Ναι, ναι. Ο οποίος φέτος θα είναι, πάπια φέτος. Γιατί είναι η Έλενα. Έτσι, καλά, το γλυκό. Δεν κατάλαβες. Αρχικά είναι τόσο γλυκός άνθρωπος. Ναι, είναι στην κανονικότητά του, παιδιά, είναι πανγλυκός. Για το Στέλιο, αυτά που έκανε μέχρι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, είναι, πώς το λένε, αυτό είναι το γλυκόξινο. Αυτό λέω, γι' αυτό το πατάνε. Δηλαδή, τώρα θα είναι γλυκό ξενούλι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ αυστηρός, πολύ, ξέρεις. Γιατί εγώ τον καταλαβαίνω. Επειδή εγώ λοιπόν συγγνώμη λίγο. Διότι παίρνει ο κόσμος ιδέες βλέποντας από το σπίτι και το βλέπει πολύ επαγγελματικά, ότι πρέπει να σεβόμαστε τον κόσμο που βλέπει My Style Rocks. Αυτό είναι πιο πολύ αυστηρός. Έχω εντυπωσιαστεί με την εικόνα που είδα. Είναι για πρώτη φορά που βλέπω ότι το My Style έχει αλλάξει εντελώς. Τρεις διαφορετικοί άνθρωποι, τρεις διαφορετικές προσωπικότητες. Και εγώ θα σας πω ότι είμαι ερωτευμένη με το Στέλιο Κουδουνάρη. Το ξέρει και εκείνος. Αλήθεια το ξέρει και εκείνος. Εσένα περιμέναμε, μοιραστεί. Ρε Μάρτζη. Ναι, καλέ, με να περιμένατε, έχουν πάει αυτά τα χρόνια. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι παίκτρια. Πήγαινε. Ευτυχώς. Πήγαινε στο bootcamp. Θα μπορούσες να πας πάντως. Όχι ότι με έχει αφήσει. Να σου πω, πήγαινε ένα bootcamp να σε δούμε. Όχι ότι με έχει αφήσει, ας πούμε, ξέρεις, δεν με έχει συγκινήσει. Όχι συγκινήσει, δεν με έχει αφήσει έτσι γοητευμένη ο Γιώργος ο Καράβας. Ναι. Κούκλος. Αφού έχει μακρύ μαλλί, σαν να δεν σ' άρεσουν οι μακρύ μαλλί. Εντάξει, ωραία, δεν είναι πολύ μακρύ. Το μαλλί αυτό. Καλά, δεν τον πήραμε και μεζούρα, το μετρήσουμε την κοτσίδα. Και φυσικά νομίζω ότι η Έλενα Χριστοπούλου είναι στην καλύτερη της εμφάνιση και χρονιά ever. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Θα το παρακολουθούμε με το καλό να ξεκινήσει να μάθουμε και ημερομηνία. Προλάβουμε το πούμε εδώ αποκλειστικά. Μην τον πάθα παλού. Έρχεται σύντομα.